Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Kiki Crochet. Στο βίντεο αυτό θα μάθουμε να πλέκουμε αυτό το όμορφο παιδικό γυλαίκο. Μπορούμε να το πλέξουμε και για ενήλικα ακολουθώντας οδηγίες που θα δούμε αργότερα στο βίντεο. Έτσι ξεκινάει από πάνω και πάμε προς τα κάτω. Τώρα, τα νήματα που έχω χρησιμοποιήσει για να φτιάξω το γυλαικάκι είναι νήματα που μας έχει στείλει η Τζειλάν Καραχασάν για να δοκιμάσουμε. Βέβαια το Superlana Midi το έχουμε ξαναδεί σε βίντεο, αλλά το Alize Superlana είναι ένα νήμα το οποίο είναι τρίχα και γενικά με το βελονάκι είναι πολύ δύσκολο να πλέξει κανείς με ένα παρόμοιο νήμα, περισσότερο είναι για βελόνες. Όμως το συγκεκριμένο νήμα θα έλεγα ότι μπορείτε να το δουλέψετε άφοβα με το βελονάκι, διότι η διαφορά σε σχέση με τα άλλα είναι ότι το κεντρικό, μέσα η κεντρική κλωστή από όπου βγαίνουν οι τριχούλες είναι αρκετά χοντρό και μπορούμε και να το νιώσουμε μέσα καθώς πλέκουμε, αλλά φαίνεται και μέσα στο πλεκτό σε όλη τη διάρκεια του πλεκτού. Δηλαδή θα πηγαίνει και θα πέφτει το βελονάκι μέσα ακριβώς στις τρύπες που πρέπει για να πλέκουμε τους πόντους. Εγώ δεν είχα κανένα απολύτως πρόβλημα να πλέξω με το νήμα αυτό σε όλη τη διάρκεια του πλεκτού, παρόλο που έχω πλέξει αρκετές σειρές. Δεν χρειάστηκε να ξυλώσω καθόλου γιατί δεν μπερδεύτηκα πουθενά. Βέβαια, καλό είναι να μετράμε σε κάθε σειρά τους πόντους που πλέκουμε για καλού κακού για να μην μπερδευτούμε. Όμως, η διαφορά σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα που έχουν τρίχα είναι ότι στη μέση εδώ είναι αρκετά χοντρό το νήμα και μας βοηθάει να το πλέξουμε με το βελονάκι πάρα πολύ. Τα στοιχεία της Τζειλάν Καραχασάν θα τα βρείτε κάτω από το βίντεο στις πληροφορίες. Πλέον έχει και e-shop από όπου μπορείτε να παραγγείλετε μέσω ίντερνετ ή μπορείτε να τη στείλετε μήνυμα από το Facebook, ακόμα να κάνετε και τηλεφωνική παραγγελία. Πάμε να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε το πλεκτό μας. Το βελονάκι που θα χρησιμοποιήσουμε είναι 5 χιλιοστά και για το νήμα εδώ, το Superlana Midi, αλλά και το Alize Superlana θα το πλέξουμε με βελονάκι νούμερο 5. Τώρα, πριν ξεκινήσουμε να πλέκουμε, θέλουμε πάντα να παίρνουμε μετρήσεις. Εγώ το γυλαικάκι αυτό θα το πλέξω για τη μικρή μου, η οποία είναι 6,5 χρονών. Και έχω πάρει μετρήσεις από την κοιλίτσα της, που είναι το πιο στρογγυλό σημείο. Το συνολικό μήκος που θέλουμε από τον αυχένα, δηλαδή μέχρι εκεί που θέλουμε να φτάσει το γυλαικάκι. Το άνοιγμα της μασχάλης και η απόσταση από ώμο σε ώμο. Τώρα η κοιλίτσα της είναι 70 εκατοστά γύρω-γύρω η περίμετρος. Επειδή όμως εγώ δεν θέλω να τις κάνει μόνο για φέτος, επειδή να μην πλέκουμε, δηλαδή να μην δημιουργούμε τα πλεκτά για να τα φοράνε τα παιδιά μόνο για μία χρονιά, εγώ πρόσθεσα και λίγα εκατοστά παραπάνω, οπότε το έκανα γύρω στα 75 εκατοστά υπολόγισα. Και τώρα επειδή η κοιλίτσα ήταν η μεγαλύτερη μέτρηση που πήρα, διέρεσα αυτό τον αριθμό με το 2, το 70 με το 2, και έτσι έχω 35 εκατοστά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το πίσω μέρος του γυλαίκου μου θα είναι 35 εκατοστά και τα δύο μπροστινά μαζί θα είναι και αυτά άλλα 35 εκατοστά. Οπότε 17,5 εκατοστά το ένα μπροστινό και 17,5 εκατοστά το άλλο. Οπότε παίρνουμε το μεγαλύτερο και μπορούμε αυτό ακόμα να το πλέξουμε και για ενήλικα, όχι μόνο για παιδιά. Απλά εγώ αυτό το φτιάχνω για τη μικρή μου. Πάντα πρέπει να παίρνουμε μετρήσεις πριν ξεκινήσουμε ένα τέτοιο πλεκτό. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Ξεκινώντας τώρα το πλεκτό μας, θα ξεκινήσουμε με το λάστιχο όπως ανέφερα και πριν και θέλουμε το λάστιχο, εγώ από τις μετρήσεις που έχω κάνει θέλω το πίσω μέρος να είναι 35 εκατοστά. Το λάστιχο λοιπόν θα βγει περίπου 3 με 4 εκατοστά μικρότερο από αυτές τις μετρήσεις και όταν θα πλέξουμε επάνω από το λάστιχο που θα πλέκουμε μετά από έναν πόντο μέσα σε κάθε πόντο, θα δούμε ότι το πλεκτό θα ανοίξει, γιατί πλέον δεν θα πλέκουμε το λάστιχο. Το λάστιχο θέλουμε κάτω να είναι λίγο πιο στενό από ό,τι το υπόλοιπο, γιατί αν είναι το λάστιχο στα 35 εκατοστά που θέλω εγώ, αν είναι ακριβώς το λάστιχο με τις μετρήσεις που θέλουμε, αυτό σημαίνει ότι η υπόλοιπη ζακέτα, το υπόλοιπο πίσω μέρος από το γυλαίκο, όχι τη ζακέτα, συγγνώμη, θα βγει περίπου 40 εκατοστά, 40 με 41 εκατοστά, θα βγει μεγαλύτερο από ό,τι θέλω. Οπότε θέλω να είναι περίπου 4 εκατοστά μικρότερο το λάστιχο από τις μετρήσεις που θέλω, για να βγει σωστό το πίσω μέρος. Τώρα είναι και 1-2 εκατοστά λίγο πιο μεγάλο, δεν πειράζει, γυλαικάκι είναι, πάνω από ρούχα τα φοράμε και θα είναι μια χαρά. Εγώ έχω ήδη ξεκινήσει με το γαϊτανάκι μου και έχω πλέξει 52 αλυσίδες. και θέλω ζυγό αριθμό πόντων, γιατί θα πλέξουμε ένα διαφορετικό λάστιχο από αυτά που έχουμε πλέξει μέχρι τώρα. Θα τραβάμε 2 ποδαράκια μπροστά και 2 ποδαράκια πίσω και στον πρώτο και τελευταίο πόντο θα πλέκουμε από ένα κανονικό ποδαράκι. Οπότε θέλω ζυγό αριθμό πόντων και όπως έχουμε πει και σε άλλα βίντεο, όταν η πρώτη σειρά είναι με ποδαράκια, μετά από την αλυσίδα που πλέκουμε η πρώτη σειρά ξεκινάει με ποδαράκια, από το συνολικό αριθμό των αλυσίδων η πρώτη σειρά θα είναι 2 λιγότεροι πόντοι. Εγώ έχω ξεκινήσει με 52 αλυσίδες, οπότε στην πρώτη σειρά θα έχω σαν αποτέλεσμα 50 ποδαράκια. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Έχω πλέξει 52 αλυσίδες, θα μετρήσω 1, 2, 3, 4 αλυσίδες, βάζω το βελονάκι μου στην τέταρτη και πλέκω ένα ποδαράκι. Έχοντας κάνει αυτό, οι 3 πρώτες αλυσίδες που αφήσαμε είναι το πρώτο ποδαράκι της σειράς και το ποδαράκι που πλέξαμε στην τέταρτη αλυσίδα είναι το δεύτερο ποδαράκι. Οπότε ξεκινάμε να μετράμε από το 2. 3, 4, 5, 6 και συνεχίζω μέχρι να έχω συνολικά 50 ποδαράκια. Έχω ολοκληρώσει να πλέκω από ένα ποδαράκι μέσα σε κάθε πόντο συνολικά 50 ποδαράκια. Τώρα, αν πάρουμε τη μεζούρα μας και μετρήσουμε αυτό που μόλις πλέξαμε, είναι συνολικά 35 εκατοστά, το συνολικό μήκος που θέλω. Τώρα, μόλις ξεκινήσουμε και πλέκουμε το λάστιχο, επειδή θα πλέκουμε 2 ποδαράκια μπροστά και 2 πίσω, το πλεκτό θα μαζέψει και θα μαζέψει περίπου 4 με 5 εκατοστά. Και αυτό είναι το σωστό όταν πλέκουμε και το λάστιχο. Έχω τελειώσει το τελευταίο μου ποδαράκι και έχω πλέξει μία αλυσίδα και πάμε να ξεκινήσουμε την δεύτερη σειρά. Θα βάλω το βελονάκι μέσα στον πρώτο πόντο και θα πλέξω ένα ποδαράκι. Αυτό θα το κάνω πάντα μέσα σε κάθε πρώτο πόντο. Για εδώ που πλέκουμε το λάστιχο. Πλέκω ένα ποδαράκι. Τώρα για να ξεκινήσουμε να πλέκουμε το λάστιχο θα πλέκω 2 ποδαράκια μπροστά και 2 ποδαράκια πίσω. Αυτός εδώ είναι επόμενος πόντος και θα τον τραβήξουμε μπροστά. Θα βάλουμε το βελονάκι μας από μπρος προς τα πίσω από τη δεξιά μεριά και πάλι μπροστά από την αριστερή και θα πλέξουμε ένα ποδαράκι. Τον δεύτερο πόντο θα τον τραβήξουμε επίσης μπροστά, θα βάλουμε το βελονάκι μας από μπρος προς τα πίσω από τη δεξιά μεριά του πόντου και πάλι μπροστά από την αριστερή και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Τους επόμενους 2 πόντους θα τους τραβήξουμε πίσω, οπότε θα βάλουμε το βελονάκι μας από πίσω προς τα μπρος από τη δεξιά μεριά του πόντου και πάλι πίσω από την αριστερή και θα πλέξουμε ένα ποδαράκι. Στον δεύτερο πόντο, από πίσω προς τα μπρος, από τη δεξιά μεριά του πόντου και πάλι πίσω από την αριστερή και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Οπότε τραβήξαμε τους 2 αυτούς πόντους πίσω και θα πηγαίνουμε να αλλάξει 2 μπροστά, 2 πίσω, οπότε τους επόμενους 2 πόντους θα τους τραβήξουμε μπροστά. Θα βάλω το βελονάκι μου από μπρος προς τα πίσω από τη δεξιά μεριά και πάλι μπροστά από την αριστερή και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Για τον δεύτερο πόντο θα τον τραβήξουμε μπροστά, οπότε από μπρος προς τα πίσω από τη δεξιά μεριά και πάλι μπροστά από την αριστερή και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Τους επόμενους 2 πόντους θα τους τραβήξουμε πίσω, οπότε θα βάλουμε το βελονάκι μας από πίσω προς τα μπρος από τη δεξιά μεριά και πάλι πίσω από την αριστερή και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Τον επόμενο πόντο που είναι ο δεύτερος επίσης θα τον τραβήξουμε πίσω, οπότε από πίσω προς τα μπρος από τη δεξιά μεριά και πάλι πίσω από την αριστερή και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Στο σημείο αυτό το πλεκτό μας φαίνεται έτσι. Τους επόμενους 2 πόντους θα τους τραβήξουμε μπροστά, από μπρος προς τα πίσω από τη δεξιά μεριά και πάλι μπροστά από την αριστερή του πόντου και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Το ίδιο θα κάνουμε και στον δεύτερο πόντο, θα τον τραβήξουμε μπροστά. Τα επόμενα 2 ποδαράκια θα τα τραβήξουμε πίσω. 1 2 και συνεχίζω να πλέκω ένα λάξι, 2 ποδαράκια μπροστά, 2 πίσω, 2 μπροστά, 2 πίσω, μέχρι να τελειώσω τη σειρά, όπου ο τελευταίος πόντος που είναι οι 3 αλυσίδες θα είναι ο τελευταίος πόντος σειράς, όπου θα πλέξω ένα κανονικό ποδαράκι. Βέβαια, πριν φτάσω σε αυτό το σημείο, θα ανοίξω το βίντεο για να δούμε πώς φαίνεται θα το κάνουμε αυτό. Έχω σχεδόν ολοκληρώσει την δεύτερη σειρά, έτσι φαίνεται το πλεκτό μου σε αυτό το σημείο. Λέμε πως έχει αρχίσει να φαίνεται που πλέκουμε το λάστιχο. Τώρα, έχω τελειώσει πλέκοντας 2 ποδαράκια τα οποία τα τραβάω πίσω και μου έχει μείνει ο τελευταίος πόντος της σειράς, ο οποίος είναι οι 3 αλυσίδες που χρησιμοποιούμε στην αρχή της πρώτης σειράς για να γυρίσουμε το πλεκτό. Οπότε, οι 3 αυτές αλυσίδες έχουμε πει ότι είναι το πρώτο ποδαράκι της σειράς εκείνης, της πρώτης σειράς, και σε αυτή τη σειρά είναι ο τελευταίος μας πόντος, το τελευταίο μας ποδαράκι, στο οποίο θα πλέξω ένα κανονικό ποδαράκι. Οπότε ξεκινάμε και τελειώνουμε τις σειρές, στις οποίες πλέκουμε το λάστιχο με ένα κανονικό ποδαράκι. Πλέκω αλυσίδα και γυρνάω το πλεκτό μου για να ξεκινήσω την τρίτη σειρά για το λάστιχο. Θα ξεκινήσω πλέκοντας ένα κανονικό ποδαράκι, όπως είπαμε και πριν, στον πρώτο πόντο. Και τώρα θα ξεκινήσουμε να δημιουργούμε το λάστιχο. Τώρα, θέλω να συνεχίσω να κρατάω την ίδια κατεύθυνση από τους πόντους για να συνεχίσει το λάστιχο να μοιάζει ίδιο μέχρι το τέλος της σειράς, μέχρι το τέλος που θα πλέκουμε το λάστιχο. Αυτό σημαίνει ότι οι πόντοι στην προηγούμενη σειρά που τους τραβούσαμε πίσω, σε αυτή τη σειρά θα μοιάζουν σαν να είναι οι πόντοι τους οποίους έχουμε τραβήξει μπροστά, οπότε θα συνεχίσουμε να τους τραβάμε μπροστά. Και οι πόντοι που στην προηγούμενη σειρά τους τραβούσαμε πίσω, που τους τραβούσαμε μπροστά, γυρίζοντας το πλεκτό μοιάζουν σαν να είναι οι πόντοι τους οποίους έχουμε τραβήξει πίσω. Οπότε σε αυτή τη σειρά θα συνεχίσουμε να τους τραβάμε πίσω. Έχουμε πλέξει ένα ποδαράκι στον πρώτο πόντο και τους επόμενους 2 πόντους φαίνεται ότι τους έχουμε τραβήξει μπροστά, οπότε σε αυτή τη σειρά θα συνεχίσουμε να τους τραβάμε μπροστά. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που κάναμε και στην προηγούμενη σειρά. Οπότε θα βάζουμε το βελονάκι μας από μπρος προς τα πίσω από τη δεξιά μεριά και πάλι μπροστά από την αριστερή και θα πλέκουμε ποδαράκι. Τον δεύτερο πόντο επίσης θα τραβήξουμε μπροστά, οπότε θα βάλουμε το βελονάκι μας από μπρος προς τα πίσω από τη δεξιά μεριά και πάλι μπροστά από την αριστερή και θα πλέξουμε ένα ποδαράκι. Τους επόμενους 2 πόντους θα τους τραβήξουμε πίσω. Επειδή όμως δεν φαίνονται καλά, θα χρησιμοποιήσουμε το δάχτυλό μας για να τους σηκώσουμε πάνω να φαίνονται καλά τα ποδαράκια και θα βάλουμε το βελονάκι μας από πίσω προς τα μπρος από τη δεξιά μεριά και πάλι πίσω από την αριστερή και θα πλέξουμε ένα ποδαράκι. Και στον δεύτερο πόντο επίσης θα βάλουμε το βελονάκι μας από πίσω προς τα μπρος από τη δεξιά μεριά και πάλι πίσω από την αριστερή και θα πλέξουμε ένα ποδαράκι. Και έτσι συνεχίζουμε να δημιουργούμε το λάστιχο για το γυλαίκο. Οπότε συνεχίζουμε και πλέκουμε ένα λάξι. 2 ποδαράκια μπροστά, 2 πίσω, 2 μπροστά, 2 πίσω και τελειώνουμε τη σειρά πλέκοντας ένα κανονικό ποδαράκι. Έχω σχεδόν ολοκληρώσει τη σειρά. Οι τελευταίοι 2 πόντοι στους οποίους δημιουργώ το λάστιχο ήταν 2 πόντοι που έχω τραβήξει πίσω πάλι και στον τελευταίο πόντο της σειράς πλέκω ένα κανονικό ποδαράκι. Και το λάστιχό μου στο σημείο αυτό φαίνεται έτσι. Πάμε να ξεκινήσουμε την τέταρτη σειρά για το λάστιχο, πλέκω αλυσίδα και γυρνάω το πλεκτό μου. Και όπως ανέφερα και πριν, θέλουμε να κρατήσουμε την ίδια κατεύθυνση στους πόντους. Οπότε, ό,τι στην προηγούμενη σειρά πλέκαμε που τους τραβούσαμε πίσω, σε αυτή τη σειρά μοιάζουν οι πόντοι που είναι για να τους τραβήξουμε μπροστά. Και ό,τι στην προηγούμενη σειρά τραβούσαμε μπροστά, είναι οι πόντοι που σε αυτή τη σειρά μοιάζουν ότι πρέπει να τους τραβήξουμε πίσω. Οπότε και την ίδια κατεύθυνση πρέπει να κρατήσουμε στους πόντους. Ξεκινάμε τη σειρά πάντα πλέκοντας ένα κανονικό ποδαράκι μέσα στον πρώτο πόντο. Τώρα τους επόμενους 2 πόντους, επειδή μοιάζουν ότι τους τραβάμε μπροστά, θα τους τραβήξουμε μπροστά και πάλι. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που το έχουμε κάνει και στις προηγούμενες σειρές. Τους επόμενους 2 πόντους τους τραβάμε πίσω και επειδή δεν φαίνονται και τόσο καλά, ανοίγουμε τους πόντους με το δάχτυλό μας και τραβάμε πίσω τον επόμενο πόντο. Τραβάμε επίσης και τον επόμενο πόντο πίσω. Τώρα τους επόμενους 2 πόντους τραβάμε μπροστά γιατί τους έχουμε τραβήξει μπροστά και στις προηγούμενες σειρές. Είναι οι πόντοι που τραβάμε μπροστά, μετά πίσω, δύο μπροστά, δύο πίσω, δύο μπροστά, δύο πίσω. Πάλι μέχρι να ολοκληρώσουμε όλη μας τη σειρά. Όπου στο τέλος πάλι θα τελειώσουμε με το ποδαράκι που πλέκουμε κανονικά. Έχω σχεδόν ολοκληρώσει και την τέταρτη σειρά, έτσι φαίνεται το πλεκτό μου. Οι τελευταίοι δύο πόντοι που έχω τραβήξει πίσω είναι αυτοί εδώ. Και ο τελευταίος πόντος της σειράς έχουμε πει ότι είναι ο πόντος που πλέκουμε ένα κανονικό ποδαράκι στον τελευταίο πόντο. Το πλεκτό μας, το λάστιχό μας φαίνεται έτσι σε αυτό το σημείο. Πλέκω αλυσίδα και γυρνάω το πλεκτό μου για να ξεκινήσω την πέμπτη και τελευταία σειρά για το λάστιχό μου. Τώρα εσείς αν θέλετε μπορείτε να πλέξετε λιγότερες ή περισσότερες σειρές στο λάστιχο ανάλογα τι σας αρέσει. Εγώ θα πλέξω μόνο 5 σειρές για το λάστιχο. Ξεκινάμε τον πρώτο πόντο, πάντα πλέκουμε ένα κανονικό ποδαράκι. Και τώρα στους επόμενους πόντους θέλουμε να συνεχίσουμε να κρατάμε την ίδια κατεύθυνση. Οπότε οι επόμενοι δύο πόντοι είναι αυτοί που μοιάζουν ότι πρέπει να τους τραβήξουμε μπροστά. Οπότε θα τους τραβήξουμε μπροστά. Ένα. Δύο. Οι επόμενοι δύο πόντοι είναι αυτοί που μοιάζουν ότι πρέπει να τους τραβήξουμε πίσω. Οπότε θα τους ανοίξουμε λίγο για να μπορούμε να δούμε σωστά τους πόντους. Και θα τους τραβήξουμε πίσω. Ένα και τον επόμενο πόντο επίσης. Δύο. Και συνεχίζουμε να πλέκουμε το λάστιχό μας δύο μπροστά, δύο πίσω, δύο μπροστά, δύο πίσω. Οπότε ο τελευταίος πόντος πάντα είναι ένα κανονικό ποδαράκι. Έχω ολοκληρώσει να πλέκω την πέμπτη και τελευταία σειρά για το λάστιχο. Έχω πλέξει και το ποδαράκι το κανονικό στο τέλος. Και το λάστιχό μας φαίνεται έτσι. Τώρα, να μετρήσω λίγο με τη μεζούρα μου για να δούμε πόσο είναι το λάστιχο σε αυτό το σημείο. Και έχει φτάσει να είναι από τα 35 εκατοστά που ήταν αρχικά, έχει φτάσει να είναι 31 εκατοστά. Γιατί συρρυκνώνεται καθώς πλέκουμε το λάστιχο. Τώρα από εδώ και πέρα που θα πλέκουμε από έναν πόντο μέσα σε πόντο κανονικά, θα ξανανοίξει το πλεκτό και θα έρθει να είναι πάλι στα εκατοστά που πρέπει. Αυτό που θα κάνουμε τώρα για να ενώσουμε την καινούργια μας κλωστή, θα ξυλώσω το τελευταίο ποδαράκι το κανονικό που έχω πλέξει, θα το ξαναπλέξω, θα πάρω κλωστή και θα την περάσω στις δύο πρώτες στυλιές και για να μην κόβω και ενώνω συνέχεια κλωστές, αυτό που θα κάνω είναι αντί να πάρω κλωστή και να ολοκληρώσω το ποδαράκι με την κλωστή που πλέκω τώρα, θα πάρω τον ντεκοφούρ. Γιατί οι πρώτες δύο σειρές μετά από το λάστιχο γίνονται με τον ντεκοφούρ. Παίρνω το νήμα και το περνάω μέσα από τις τελευταίες δύο θηλιές και έτσι ολοκληρώνω το ποδαράκι πλέκοντας, περνώντας την κλωστή. Θα πλέξω μία αλυσίδα και από εδώ και πέρα θα πλέκουμε μόνο άριχτα. Από ένα άριχτο μέσα σε κάθε πόντο, συνολικά 50 σειρές μέσα σε κάθε πόντο. Και θα πλέκουμε πλέον κανονικά μέσα σε κάθε ποδαράκι. Οπότε ξεκινάω πλέκοντας ένα άριχτο μέσα στον πρώτο πόντο. Ένα άριχτο στον δεύτερο πόντο. Ένα άριχτο στον τρίτο πόντο. Ένα άριχτο στον τέταρτο πόντο. Τώρα πλέκουμε κανονικά μέσα στις στυλιές. 5, 6 και βλέπουμε ότι φαίνονται οι θυλιές που πρέπει να πλέξουμε μετά, γιατί είναι και χοντρό. Εδώ στη μέση είναι χοντρή, στη μέση η κλωστή η οποία κρατάει τις κλωστούλες. Βλέπουμε ότι όταν γυρίσουμε το πλεκτό φαίνεται που πρέπει να πλέξουμε. Και συνεχίζουμε να πλέκουμε από ένα άριχτο μέσα σε κάθε πόντο μέχρι να ολοκληρώσω τη σειρά. Και αυτό που κάνω εγώ για να γλιτώσω στον εαυτό μου χρόνο από ράψιμο στο τέλος που θα πρέπει να μαζέψουμε τις κλωστές, πλέκω ταυτόχρονα και τις κλωστές μαζί. Οπότε συνεχίζουμε και πλέκουμε από ένα άριχτο μέσα σε κάθε πόντο. Και όταν έχω τελειώσει και εγώ τη σειρά θα ανοίξω για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Και αυτή είναι η έκτη σειρά από το πλεκτό μας που μόλις ξεκινήσαμε, ή μπορείτε να πείτε ότι είναι η πρώτη σειρά μετά από το λάστιχο. Ολοκληρώθηκε και η έκτη σειρά από το πλεκτό μας ή η πρώτη σειρά μετά από το λάστιχο. πλέκω αλυσίδα και γυρνάω το πλεκτό μου. Τώρα και στην δεύτερη σειρά θα συνεχίσω να πλέκω με το ντεκοφούρ, θα το πηγαίνω ένα αλλάξ. Δύο σειρές με ντεκοφούρ και μία σειρά με το Superlana το Midi. Και ο λόγος που το κάνω αυτό, μπορείτε να το πλέξετε μέχρι το τέλος με το ντεκοφούρ αν θέλετε, να πλέκετε μόνο με αυτό το νήμα. Εγώ όμως, ο λόγος που πλέκω και με το Superlana το Midi είναι για να το έχω σαν σημείο αναφοράς όταν θα πλέκω για να ενώσω τα κομμάτια, τα μπροστινά με τα πίσω. Θα ξέρω ότι όταν βλέπω τη σειρά με το Superlana το Midi, είναι η τρίτη σειρά. Ότι θα έπρεπε να έχω πλέξει δύο βουβά στο τέλος για να κλείσω το πλαϊνό. Μόλις βλέπω τη σειρά με το κανονικό το νήμα, ξέρω ότι μετά από αυτή τη σειρά πρέπει να έχω δύο σειρές με τον ντεκοφούρ. Μετά πάλι βουβώ με αυτό. Θα το χρησιμοποιήσω, δηλαδή θα το δούμε στο τέλος. Το κάνω για να το χρησιμοποιήσω σαν σημείο αναφοράς για να μην δυσκολευτώ να ενώσω το πλεκτό στο τέλος. Παρ' όλα αυτά, δεν θα είναι και τόσο ορατή η κλωστή αυτή μέσα στο πλεκτό λόγω από τις τριχούλες από το νήμα των ντεκοφούρ. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε τη σειρά. Οι πόντοι φαίνονται καθώς πλέκουμε, βλέπουμε ο πρώτος πόντος, ο δεύτερος πόντος, ο τρίτος, ο τέταρτος, φαίνονται και αυτό βοηθάει γιατί είναι χοντρή η κλωστή στη μέση που κρατάει τις τριχούλες. Επίσης, αν βάλετε το δάχτυλό σας από πίσω από τους πόντους, μπορείτε να καταλάβετε πού είναι η θηλιά, πού είναι η τρύπα, στην οποία πρέπει να βάλουμε το βελονάκι μας. Όμως, για να είμαστε σίγουροι, πάντα μετράμε τους πόντους στην σειρά που πλέκουμε όταν πλέκουμε με το ντεκοφούρ, γιατί παρόλο που φαίνονται οι πόντοι και μπορούμε να τους νιώσουμε και από πίσω, είναι και εύκολο να μπερδευτούμε, να χάσουμε κάποιο πόντο, γιατί ειδικά αν δεν έχουμε ξαναπλέξει ποτέ με το νήμα αυτό. Οπότε ξεκινάμε πλέκοντας από τον πρώτο πόντο, φαίνεται η θηλιά εδώ πέρα, βάζουμε το βελουνάκι μας και πλέκουμε το πρώτο μας άριχτο. 1. Στον δεύτερο πόντο. 2. Στον τρίτο πόντο. 3. Στον τέταρτο πόντο. 4. Και συνεχίζουμε να πλέκουμε από ένα άριχτο μέσα σε κάθε πόντο. Και βλέπουμε ότι και οι πόντοι που πλέκουμε τώρα στην επόμενη σειρά θα είναι και πάλι ορατοί, θα μας βοηθήσουν για να πλέξουμε με το επόμενο νήμα. Οπότε συνεχίζουμε να πλέκουμε από ένα άριχτο μέσα σε κάθε πόντο μέχρι να έχουμε συνολικά 50 άριχτα. Και βλέπουμε εδώ στο πλεκτό μας πως οι πόντοι, οι θηλιές πρέπει να πλέξουμε είναι ορατές, δηλαδή φαίνονται γιατί μας βοηθάει το ντεκοφούρ να το κάνουμε αυτό. Οπότε συνεχίζουμε και όταν τελειώσω και εγώ τη σειρά θα ανοίξω για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Έχω σχεδόν ολοκληρώσει τη σειρά, έχω φτάσει μέχρι και τον 41ο πόντο. Τώρα θα βάλω το βελουνάκι μου στον τελευταίο πόντο, στον 50ο. Και θα πάρω κλωστή και αντί να τελειώσω το άριχτο, πλέκοντας με την κλωστή που τώρα πλέκω για να την περάσω στις τελευταίες δύο θηλιές, θα πάρω την κλωστή, το Superlana το Midi που έπλεκα στην αρχή και θα την περάσω στους τελευταίους δύο πόντους, γιατί τώρα στη σειρά αυτή θα πλέκω με το Superlana το Midi, δεν θα πλέκω με το ντεκοφούρ. Οπότε πλέκω αλυσίδα και γυρνάω το πλεκτό. Κάθε φορά που τελειώνουμε να πλέκουμε με τις κλωστές, τις κόβουμε. Τώρα την είχα αφήσει την κλωστή αυτήν εδώ, γιατί δεν ήθελα να την κόψω. Παρ' όλα αυτά, κάθε φορά τις κόβουμε τις κλωστές. Τώρα δηλαδή θα κόψουμε τον ντεκοφούρ και θα το πλέξουμε μαζί στη σειρά αυτή και θα το ξανενώσουμε όταν θα το ξαναχρειαστούμε. Τώρα πλέκουμε μία σειρά με το Superlana το Midi από ένα άριχτο μέσα σε κάθε πόντο. Ξεκινάμε από τον πρώτο πόντο. 1. Στον επόμενο. 2. Στον επόμενο. 3. 4. 5. Μερικές φορές θα σας δυσκολεύει για να βάλετε μέσα το βελονάκι, γιατί πιάνονται και οι τριχούλες μέσα στους πόντους. Οπότε, αν με βλέπετε και πρέπει να πιέσω λίγο το βελονάκι, είναι γιατί περνάει το βελονάκι μέσα από τις θηλιές, καθώς περνάει μέσα από τον πόντο, ανοίγω και τις θηλιές. Καθώς περνάει μέσα από τον πόντο, ανοίγουν και οι τριχούλες για να περάσει μέσα το βελονάκι. και συνεχίζουμε να πλέκουμε από ένα άριχτο μέσα σε κάθε πόντο μέχρι να τελειώσει η σειρά με συνολικά 50 πόντους, με 50 άριχτα. Έχω σχεδόν ολοκληρώσει και αυτή τη σειρά με την κανονική κλωστή που πλέκω. Βάζω το βελονάκι μου στον τελευταίο πόντο. Περνώ την κλωστή, την περνάω μέσα από τον πόντο και τώρα θα ξαναενώσω το ντεκοφούρ το νήμα, δηλαδή θα πάρω την κλωστή και θα την περάσω το ντεκοφούρ στις τελευταίες δύο θηλιές και κάνοντας αυτό ολοκληρώνω τον τελευταίο πόντο, ο οποίος θα μοιάζει σαν είναι πλεγμένος με το Superlana το Midi που έπλεκα με την κανονική κλωστή, αλλά ταυτόχρονα ενώνω και το καινούριο και την καινούρια μου κλωστή πάλι, όπου θα πλέξω πάλι δύο σειρές. Οπότε παίρνω τον ντεκοφούρ και το περνάω μέσα στις δύο τελευταίες θηλιές, πλέκω αλυσίδα, γυρνάω το πλεκτό μου και τώρα θα ξεκινήσω πάλι να πλέκω από ένα άριχτο μέσα σε κάθε πόντο με τον ντεκοφούρ και θα πηγαίνω να αλλάξει δύο σειρές με τον ντεκοφούρ, με το νήμα που είναι οι τριχούλες, μία σειρά με το κανονικό το νήμα, δύο σειρές με τον ντεκοφούρ, μία σειρά με το κανονικό το νήμα, μέχρι να φτάσω το σημείο στο πλεκτό όπου θα ξεκινήσω να κόβω μασχάλι. Τώρα πώς ξέρουμε πόσο πρέπει να είναι το συνολικό μήκος μέχρι να ξεκινήσουμε να κόβουμε για τη μασχάλι? Ξέρω ότι το συνολικό μήκος που έχω μετρήσει από τον αυχένα της μικρής μου μέχρι εκεί που θέλω να φτάσει στο πλεκτό, μέχρι τη μεσούλα της και λίγο πιο κάτω δηλαδή, είναι 40 εκατοστά. Ξέρω ότι το άνοιγμα της μασχάλης θέλω να είναι 17 εκατοστά. Οπότε θα κάνω 40 πλην 17, το αποτέλεσμα είναι 23, θα πλέκω άριχτα μέχρι να φτάσω στα 23 εκατοστά και μετά θα ξεκινήσω να πλέξω τη μασχάλη τα υπόλοιπα 17 εκατοστά και έτσι θα έχει συνολικό μήκος 40 εκατοστά το πλεκτό μου. Τώρα εσείς αν θέλετε μπορείτε να δώσετε και μερικά εκατοστά παραπάνω πριν ξεκινήσετε να κόβετε τη μασχάλη για να είναι λίγο πιο μακρύ το γυλαικάκι από τις μετρήσεις που έχετε ήδη πάρει, και εγώ αυτό έκανα. Απλά θέλω να σας... Ο λόγος που ανέφερα τις μετρήσεις πριν είναι για να ξέρετε αν θέλετε να το πλέξετε ακριβώς, πώς ακριβώς θα το υπολογίσετε. Με τον ίδιο τρόπο θα ενώνω κλωστή κάθε φορά που πρέπει να το κάνω αυτό και πηγαίνω να αλλάξω δύο σειρές με τον ντεκοφούρ και μία σειρά με το κανονικό. Οπότε συνεχίζω να πλέκω μέχρι να φτάσω στα 23 εκατοστά. Όταν φτάσω στα 23 εκατοστά θα ανοίξω για να δούμε πώς θα πλέξουμε τις μειώσεις στο πίσω μέρος. Στο σημείο αυτό έχω ολοκληρώσει να πλέκω το συνολικό μήκος που θέλω μέχρι να ξεκινήσω τις μειώσεις στη μασχάλη και έτσι φαίνεται το πλεκτό μας σε αυτό το σημείο. Τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι θα ξεκινήσουμε τις μειώσεις. Εγώ έχω πλέξει συνολικά 49 σειρές. 49 σειρές από 50 πόντους στην κάθε σειρά, οπότε οι τελευταίες δύο σειρές που έχω πλέξει είναι δύο σειρές με το γουνάκι και οι σειρές που θα πλέκουμε τις μειώσεις θα είναι πάντα οι σειρές όπου θα πλέκουμε με την κανονική μας κλωστή. Έχω βάλει το πιαστράκι μου εδώ και θα το αφήσω κιόλας για να ξέρω σε ποια σειρά έχω ξεκινήσει τις μειώσεις, για να ξέρω μέχρι πού θα ενώσω το πλεκτό μου στο τέλος. Και επειδή είναι δύσκολο κιόλας με τα νήματα αυτά να βλέπουμε πού ξεκινάμε μειώσεις, πού έχουμε ξεκινήσει τις μειώσεις, θέλουμε οπωσδήποτε να έχουμε ή πιαστράκι να βάλουμε μια κλωστή, οπότε θα βάλω πιαστράκι και στη μία μεριά και στην άλλη. Στην αρχή και στο τέλος της σειράς πιαστράκι για να ξέρουμε από ποια σειρά θα ξεκινήσουμε μειώσεις. Αυτό που θα κάνω, θα βγάλω λίγο αυτό το πιαστράκι, θα ξυλώσω τον τελευταίο πόντο για να ενώσω την κανονική μου την κλωστή. Θα πλέξω το τελευταίο μου άριχτο πάλι. Παίρνω την κλωστή, την περνάω μέσα από τον πόντο και αντί να ολοκληρώσω το άριχτο με το γουνάκι, θα πάρω την κανονική μου την κλωστή και θα την περάσω μέσα από τις δύο τελευταίες στυλιές. Και έτσι έχω τελειώσει την σειρά με το γουνάκι, μια σαν έχει τελειώσει με το γουνάκι και έχω ενώσει και την καινούργια μου κλωστή. Πλέκω μία λυσίδα και γυρνάω το πλεκτό. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι, θα πάω και θα πλέξω 3 πόντους μαζί, τον πρώτο, τον δεύτερο και τον τρίτο. Οπότε θα βάλω το βαλουνάκι μου στο πρώτο άριχτο, παίρνω κλωστή, κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι. Βάζω το βελονάκι μου στον δεύτερο πόντο, παίρνω κλωστή, κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι. Βάζω το βελονάκι μου και στον τρίτο πόντο της σειράς, παίρνω κλωστή, κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι. Έχουμε πλέξει μαζί συνολικά 3 πόντους και έχω 4 θηλιές επάνω στο βελονάκι. Παίρνω κλωστή, την περνάω μέσα και από τις 4 θηλιές. Οπότε οι 3 αυτοί πόντοι μόλις έγιναν ένας. Τώρα συνεχίζω και πλέκω από ένα άριχτο μέσα σε κάθε πόντο και μόλις φτάσω πάλι στους 3 τελευταίους θα ξανανοίξω το βίντεο για να πλέξουμε και το τέλος της σειράς μαζί. Από εδώ και πέρα πλέκουμε από ένα άριχτο μέσα σε κάθε πόντο μέχρι να μου έχουν μείνει πάλι οι 3 τελευταίοι πόντοι. Έχω φτάσει στον 45ο πόντο και μου έχουν μείνει οι τελευταίοι 3 πόντοι, τους οποίους θα τους πλέξω μαζί. Και για να μπορέσουμε να μετρήσουμε στους πόσους πόντους, επειδή δεν φαίνονται, ίσως να μην φαίνονται και καλά οι πόντοι, αλλά παρόλα αυτά βλέπετε ότι 1, 2, 3 και οι 3 θηλιές ακόμα και από το βίντεο φαίνονται με το γουνάκι που έχουμε πλέξει. Παρόλα αυτά έχω συνολικά 50 ποδαράκια, 50 άριχτα, 50 πόντους. Από τους 50 αυτούς πόντους έχω πλέξει 3 πόντους μαζί στην αρχή και 3 πόντους μαζί στο τέλος. Είναι συνολικά 6 πόντοι. Όμως από το πλεκτό μου δεν θα αφαιρεθούν 6 πόντοι, γιατί οι 3 αυτοί πόντοι έγιναν ένας. Και οι 3 πόντοι στο τέλος πάλι θα γίνουν ένας. Οπότε έχω πλέξει συνολικά μαζί στην αρχή και στο τέλος 6 πόντους, από τους οποίους θα αφαιρέσω 2 γιατί μένει ο ένας πόντος που πλέκουμε. Και έτσι από 50 ποδαράκια θα μείνω με συνολικά 46. Οπότε, εφόσον θα μείνουμε συνολικά 46 ποδαράκια στο τέλος της σειράς, ξεκινάω από το 1 που ήταν οι 3 πόντοι που πλέξαμε μαζί και πλέκω μέχρι τον 45ο πόντο και ξέρω ότι ο 46ος πόντος, ο τελευταίος πόντος της σειράς, είναι τα τελευταία 3 άριχτα που θα πλέξω μαζί. Οπότε βάζουμε το βελονάκι μας στον επόμενο πόντο. Παίρνω κλωστή, κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι. Βάζω το βελονάκι και στον δεύτερο πόντο. Παίρνω κλωστή, κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι. Βγάζω λίγο το πιαστράκι για να πλέξω στον τελευταίο πόντο και θα το ξαναβάλω, αλλά στην προηγούμενη σειρά, όχι στη σειρά που πλέκω τώρα. Από την σειρά που έβγαλα το πιαστράκι και θα το ξαναβάλω. Βάζω το βελονάκι και στον τελευταίο πόντο. Παίρνω κλωστή, κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι και έχω βάλει το βελονάκι μου σε συνολικά 3 πόντους και έχω συνολικά 4 θηλιές επάνω στο βελονάκι. Παίρνω κλωστή, την περνάω μέσα και από τις 4 θηλιές ξαναβάζω το πιαστράκι στην προηγούμενη σειρά όπου και το είχα. Και τώρα αυτό που θα κάνω, μισό λεπτάκι να ξαναξυλώσω τους πόντους, γιατί πρέπει να βάλουμε και το καινούριο μας νήμα επάνω, το γουνάκι. Οπότε ξαναπάω και ξαναπιάνω τους τελευταίους 3 πόντους όλους επάνω στο βελονάκι. Αντί όμως να πάρω την κλωστή όπως μόλις έκανα και να την περάσω μέσα και από τις 4 στυλιές, θα πάρω το γουνάκι και θα ολοκληρώσω τη σειρά παίρνοντας το γουνάκι και περνώντας το μέσα και από τις 4 στυλιές. Έχοντας κάνει αυτό, ολοκληρώθηκε η σειρά και μοιάζει σαν να έχει τελειώσει με το νήμα το κανονικό που έπλεκα, αλλά ταυτόχρονα ένωσα και το καινούριο μου νήμα το γουνάκι. Πλέκω αλυσίδα, ξαναβάλω λίγο το πιαστράκι να μην χάσω την σειρά αυτήν εδώ. Έχω πλέξει αλυσίδα και γυρνάω το πλεκτό μου. Τώρα, μόλις ολοκληρώσαμε την 50η σειρά του πλεκτού με την κανονική κλωστή. Τις επόμενες 2 σειρές, την 51 και την 52, θα πλέκω από έναν πόντο μέσα σε κάθε πόντο με το γουνάκι για συνολικά 46 πόντους, με όσους πόντους μας έχουν μείνει. Πλέκω από έναν πόντο μέσα σε κάθε πόντο, δηλαδή συνεχίζω και κρατάω το μοτίβο που πλέκω δύο σειρές με το γουνάκι και μία σειρά με την κανονική κλωστή μέχρι να τελειώσω το πλεκτό. Μόλις πλέξαμε τις μειώσεις με το κανονικό το νήμα και έχω μείνει με 46 πόντους, οπότε πάμε να πλέξουμε τώρα δύο σειρές με το γουνάκι από έναν πόντο μέσα σε κάθε πόντο, συνολικά 46 άριχτα. Είμαι στην 52η σειρά που είναι η τελευταία σειρά με το γουνάκι. Έχω πλέξει μέχρι και τον 45ο πόντο, δεν έχω πλέξει τον 46ο, για να τον πλέξουμε μαζί για να ενώσουμε την καινούργια κλωστή. Βάζω το βελονάκι στον τελευταίο πόντο, στον 46ο, παίρνω κλωστή, την περνάω μέσα από τον πόντο και μου έχουν μείνει δύο θηλιές. Αντί να ολοκληρώσω λοιπόν το άριχτο με το γουνάκι, παίρνω την κανονική μου την κλωστή και την περνάω μέσα από τις δύο θηλιές. Και έτσι μοιάζει σαν να έχω τελειώσει τη σειρά με το γουνάκι, αλλά ταυτόχρονα έχω ενώσει και την καινούργια μου κλωστή. Αλυσίδα και γυρνάω το πλεκτό μου. Τώρα σε αυτή τη σειρά θα πάμε πάλι να μειώσουμε 3 πόντους από τη μία και 3 πόντους από την άλλη. Κάνοντας αυτό, όταν πλέκουμε μαζί 3 πόντους μας μένει 1 και στο τέλος όταν θα πλέξουμε 3 πόντους θα μας μείνει πάλι 1. Οπότε από τους συνολικά 46 θα αφαιρέσουμε 4 πόντους συνολικά από τη σειρά, θα αφαιρεθούν 2 πόντοι από εδώ και 2 πόντοι από την άλλη, θα μείνουμε με 42 άριχτα. Οπότε βάζουμε το βελονάκι μας μέσα στον πρώτο πόντο. Παίρνω κλωστή, κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι. Βάζω το βελονάκι στον δεύτερο πόντο. Παίρνω κλωστή, κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι. Βάζω το βελονάκι και στον τρίτο πόντο. Παίρνω κλωστή, κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι. Έχω πλέξει μέσα σε συνολικά 3 πόντους και έχω 4 θηλιές επάνω στο βελονάκι μου. Παίρνω κλωστή και την περνάω μέσα και από τους 4 θηλιές. Οπότε οι 3 αυτοί πόντοι έγιναν 1. Συνεχίζουμε και πλέκουμε ξεκινώντας να μετράμε από το 1, γιατί οι 3 αυτοί πόντοι έγιναν 1, μετά 2, 3, 4, 5 και θα σταματήσω να πλέκω μόλις φτάσω στον 41ο πόντο. Όταν φτάσουμε στον 41ο πόντο σημαίνει ότι μας έχουν μείνει 3 πόντοι στο τέλος, τους οποίους πρέπει να πλέξουμε μαζί. Όταν θα έρθει η ώρα να πλέξουμε μαζί το τέλος θα ξανανοίξω πάλι το βίντεο μου. Είμαι στον 41ο πόντο και θα πάμε τώρα να πλέξουμε τους 3 τελευταίους μαζί που θα μας δώσουν τον τελευταίο και 42ο πόντο για αυτή τη σειρά. Βάζουμε το βελονάκι στον επόμενο πόντο, παίρνω κλωστή, κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι. Βάζω το βελονάκι στον δεύτερο πόντο, παίρνω κλωστή, κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι. Βάζω το βελονάκι μου και στον τρίτο και τελευταίο πόντο της σειράς, παίρνω κλωστή, κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι. Έχω πλέξει συνολικά 3 πόντους και έχουμε 4 θηλιές στο βελονάκι. Αντί να ολοκληρώσω τη σειρά με αυτήν εδώ την κλωστή με την οποία πλέκω, θα πάρω το γουνάκι και θα ολοκληρώσω τη σειρά με το γουνάκι. Παίρνω κλωστή, την παίρνω μέσα και από τις 4 θηλιές. Πλέκω αλυσίδα και γυρνάω το πλεκτό μου. Έχοντας κάνει αυτό, μοιάζει ο τελευταίος πόντος σαν έχει ολοκληρωθεί με το κανονικό το νήμα, αλλά ταυτόχρονα ένωσα και την καινούργια μου κλωστή το γουνάκι. Οπότε τώρα θα πάμε να κάνουμε την σειρά 54 και 55 εκτός βίντεο, όπου θα είναι δύο σειρές από έναν πόντο μέσα σε κάθε πόντο, συνολικά 42 άριχτα με το γουνάκι μας. Οπότε δύο σειρές, η σειρά 54 και 55 από έναν πόντο σε κάθε πόντο, συνολικά 42 άριχτα με το γουνάκι. Όταν έχω τελειώσει κι εγώ θα ανοίξω για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Είμαι στην 55η σειρά και έχω πλέξει μέχρι και τον προτελευταίο πόντο. Θα πάμε τώρα να πλέξουμε μαζί τον τελευταίο πόντο της σειράς. Και αντί να ολοκληρώσουμε με το γουνάκι, θα πάρω πάλι την καινούργια κλωστή και θα την περάσω μέσα από τις τελευταίες 2 θηλιές. Θα πλέξω αλυσίδα και θα γυρίσω το πλεκτό μου. Τώρα θα ξεκινήσουμε την σειρά 56, όπου θα πλέξουμε πάλι 3 πόντους μαζί στην αρχή και 3 πόντους στο τέλος. Οπότε θα βάλουμε το βελονάκι μας στον πρώτο πόντο. Παίρνω κλωστή, κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι. Βάζω το βελονάκι και στον δεύτερο πόντο. Και στον δεύτερο πόντο. Παίρνω κλωστή, κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι. Βάζουμε το βελονάκι και στον τρίτο πόντο. Παίρνω κλωστή, κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι. Και έχουμε συνολικά πλέξει μέσα σε 3 πόντους και έχουμε 4 θηλιές στο βελονάκι. Παίρνω κλωστή, την περνάω μέσα και από τις 4 θηλιές. Οπότε οι τρεις αυτοί πόντοι έγιναν ένας. Και επειδή στην προηγούμενη σειρά είχαμε 42 πόντους και όπως έχουμε αναφέρει και στις προηγούμενες δύο μειώσεις, πλέκοντας 3 πόντους στην αρχή και 3 πόντους στο τέλος, είναι σαν να αφαιρούμε ουσιαστικά 4 πόντους από την σειρά. Στο τέλος αυτής της σειράς οι 42 πόντοι θα γίνουν 38, οπότε ξεκινάω από τώρα να πλέκω από το 1, 2, 3, 4, 5 και όταν φτάσω στον 37ο πόντο θα ανοίξω πάλι το βίντεο για να πλέξουμε τους τελευταίους 3 πόντους, τον 38ο πόντο δηλαδή, μαζί. Είμαι στον 37ο πόντο και θα πλέξουμε τον 38ο μαζί. Αυτό σημαίνει ότι μου έχουν μείνει 3 τελευταίοι πόντοι της σειράς. Και βλέπουμε και τις θηλιές, η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη που είναι η τελευταία. Βάζουμε το βελονάκι στην πρώτη θηλιά, παίρνουμε κλωστή, κρατάμε τη θηλιά στο βελονάκι. Βάζουμε το βελονάκι μας στον δεύτερο πόντο, κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι, βάζω το βελονάκι μου και στον τελευταίο πόντο, κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι. Έχουμε πλέξει μέσα σε 3 πόντους και έχω 4 θηλιές στο βελονάκι. Παίρνω κλωστή και αντί να περάσω με την κλωστή που ήδη πλέκω μέσα από όλες τις θηλιές, θα ενώσω το γουνάκι. Παίρνω κλωστή και περνάω μέσα από τις 4 θηλιές με το γουνάκι. Αλυσίδα και γυρνάω το πλεκτό. Και τώρα η σειρά 57 και 58 που θα είναι με το γουνάκι θα είναι οι δύο σειρές όπου θα πλέκουμε από έναν πόντο μέσα σε κάθε πόντο, συνολικά 38 άριχτα. Οπότε μόλις ολοκληρώσω και εγώ την 58η σειρά θα ανοίξω το βίντεο για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και η 58η σειρά, έχω φτάσει στον 37ο πόντο. Πάμε τώρα να πλέξουμε τον 38ο μαζί και αντί να ολοκληρώσω το άριχτο με το γουνάκι θα ενώσω την κανονική μου κλωστή. Πλέκω αλυσίδα και γυρνάω το πλεκτό. Τώρα από εδώ και πέρα, επειδή μέτρησα από την μία μεριά μέχρι την άλλη, μέχρι εδώ που έχουν φτάσει πλέον οι πόντοι, βλέπουμε πώς φαίνεται το κόψιμο που έχουμε κάνει. Κάνει μια ωραία καμπύλη επειδή πλέκουμε μια σειρά με μειώσεις και μια σειρά και δύο σειρές από έναν πόντο σε κάθε πόντο. Από εδώ και πέρα τώρα μέχρι να φτάσω στο συνολικό μήκος που θέλω να είναι οι μειώσεις, στα 17 εκατοστά δηλαδή, το άνοιγμα που θέλω να είναι η μασχάλη, θα πλέκω από έναν πόντο μέσα σε κάθε πόντο μέχρι το τέλος, γιατί μέτρησα από τη μία μεριά μέχρι την άλλη και είναι στα εκατοστά που θέλω, από όμο σε όμο που έχουμε μετρήσει είναι 30 εκατοστά. Τώρα, αν είναι 29 εκατοστά ή 28,5 δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να ξυλώσετε το πλεκτό. Θέλουμε να είναι περίπου στα εκατοστά που θέλουμε. Εγώ ήθελα από όμο σε όμο να είναι 30 εκατοστά. Οπότε, αυτό εδώ από τη μία μεριά μέχρι την άλλη έχει φτάσει στα 30 εκατοστά πλέον και από εδώ και πέρα πλέκω από έναν πόντο μέσα σε κάθε πόντο, συνολικά 38 άριχτα δηλαδή, μέχρι να φτάσει από το πιαστράκι μέχρι το τέλος, το άνοιγμα της μασχάλης, στα 17 εκατοστά και συνεχίζω να ακολουθώ το πατρόν πλέκοντας μία σειρά με την κανονική κλωστή, δύο σειρές γουνάκι, μία σειρά κανονική κλωστή, δύο σειρές γουνάκι. Όταν έχω φτάσει στο τέλος θα ανοίξω το βίντεο μου για να δούμε πώς φαίνεται το πλεκτό μας μέχρι αυτό το σημείο. Οπότε πάμε να πλέξουμε από έναν πόντο μέσα σε κάθε πόντο μέχρι να τελειώσουμε και όταν έχω τελειώσει και εγώ θα ανοίξω πάλι το βίντεο μου. Στο σημείο αυτό έχει ολοκληρωθεί όλο το πίσω μέρος από το γυλαικάκι μας, έτσι φαίνεται από κάτω που είναι το λάστιχο, πηγαίνοντας προς τα πάνω και εδώ είναι το κόψιμο που κάναμε στα μανίκια. Έχω ολοκληρώσει, έχω τελειώσει την τελευταία σειρά, η οποία είναι μία σειρά που πλέκω με το κανονικό το νήμα, δηλαδή έχω πλέξει δύο τελευταίες σειρές με το γουνάκι και η τελευταία σειρά με κανονικό νήμα για να με βοηθήσει να μπορώ να βλέπω και πού θα το ενώσω όταν θα ενώνω τα κομμάτια το μπροστινό και το πίσω, θα είναι πιο εύκολο στην ένωση. Οπότε θέλουμε να τελειώσουμε με μία σειρά με το κανονικό νήμα και έχω πλέξει το τελευταίο άριχτο. Εδώ έχω πλέξει το τελευταίο άριχτο, αλυσίδα, έχω κόψει την κλωστή, έχω τραβήξει τη θηλιά και έχω σφίξει το πλεκτό.